Έχω την αίσθηση ότι σήμερα θα ακούσετε έναν ακόμα. Έναν ταπεινό άνθρωπο. Έναν άνθρωπο του Θεού. Έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο της κρίσης έχει αρθρώσει λόγο. Λόγο ορθόδοξο. Λόγο χριστιανικό. Σκληρό πολλές φορές, αλλά έτσι είναι. Η αλήθεια πονάει. Είναι χαρά μου, είναι τιμή μου να φιλοξενώ έναν άνθρωπο όπως ο πατέρας Ελπίδιος από την πανέμορφη Ρόδο, την άδεια από τουρίστες Ρόδο, να μην το πάω εκεί, αλλά είναι τιμή μου και χαρά μου, την ευλογία σας πατέρα Ελπίδιε. Ο Θεός μας ευλογεί, παιδί μου, ο Θεός μας ευλογεί. Να είστε καλά, να είστε καλά. Δεν ξέρω, είναι, συμβαίνουν πολλά, κάθε μέρα, δηλαδή από χθες το μεσημέρι που μιλήσαμε, μέχρι σήμερα το πρωί, έχουν προκύψει και άλλα ζητήματα. Μας λένε ότι δεν θα μπορούμε να πάμε ούτε στο νησί στη Ρόδο δηλαδή, αν δεν είμαστε εμβολιασμένοι, αν δεν έχουμε πληρώσει από την τσέπη μας ένα σκασμό λεφτά για να κάνουμε PCR test. Αφαιρούνται δημοκρατικά δικαιώματα, πατέρα Ελπίδιε. Τι λέτε στους Έλληνες που σας ακούνε αυτή τη στιγμή? Είναι γεγονός ότι όλος ο κόσμος, παιδί μου, τώρα ασχολείται με τα εμβόλια και τον ιό. Γιατί ο ιός είναι κάτι που προσβάλλει το σώμα μας, μας αρρωσταίνει. Και όλοι, επειδή συνήθως ευχόμαστε, την υγειά μας πρώτα να έχουμε. Την υγειά μας πρώτα να έχουμε. Αυτό δείχνει και τις μοναδικές του επιθυμίες του ανθρώπου, του σύγχρονου ανθρώπου, να είναι καλά μόνο στην υγεία του. Βέβαια αυτό είναι πολύ εύκολο να το χρησιμοποιήσει κάποιος και να πετύχει ό,τι θέλει. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα εμβόλιο στη μέση, το οποίο υποσχέθηκε πολλά, και έχει καταστεί όμως ένα αμφιλεγόμενο γεγονός, γιατί ναι με λέει ότι θεραπεύει, όμως παράλληλα έχουν ακουστεί θάνατοι, ισχυρές παρενέργειες, τρομακτικές παρενέργειες κτλ. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Βεβαίως. Το θέμα του εμβολίου έχει δύο παραμέτρους. Ναι. Το ένα αγγίζει απλά την ύλη, το σώμα μας. Το δεύτερο αγγίζει αυτό που είπατε πριν αρχίσουμε μαζί. Ότι κάποιοι έχουν να κερδίσουν από αυτό και αυτό που θα να κερδίσουν η εξουσία. Σχολιάσατε μια εξουσία την οποία ανελέγχουν κάποιοι άλλοι βέβαια για μια παγκόσμια εξουσία. Εξαρτάται λοιπόν τώρα πόσο ο καθένας προσεγγίζει το εμβόλιο για να καταλάβει τι συμβαίνει και τι θα συμβεί. Εάν μιλήσουμε τώρα από την ειδική πλευρά του θέματος, σαφώς έχω πει αρκετά για το περίφημο χάραγμα του Αντίχριστου, το οποίο μπορώ να πω, έστω για πρώτη φορά επίσημα και σταθερά, ότι είναι αυτό το εμβόλιο ή μάλλον αυτή η σειρά των προεμβολίων είναι το προχάραγμα. Αυτό που εμείς στην Εκκλησία λέμε το χάραγμα του Αντίχριστου. Μας. Είναι ένα προχάραγμα. Γιατί? Διότι προετοιμάζει τον οργανισμό μας, το γενετικό μας κώδικα, το σώμα μας να αποδειχθεί έναν αριθμό με τον οποίο εύκολα θα μας πιάνει κάποιος στο τηλέφωνο, θα μας πιάνει κάποιος στο αεροδρόμιο. Πάντου θα έχουμε ένα χάραγμα. Έχουμε έναν αριθμό. Όχι χάραγμα, προχάραγμα. Ναι. Θα το τονίσω αυτό. Ναι. Ένα προχάραγμα είναι αυτό. Εντοπίζεται πλέον εύκολα. Θα φανταστείτε ότι πήγε η ανιψιά μου στο τζάμπο και τι έκανε. Πήρε μαζί της και το κινητό της. Κάτι αυτή. Αν σου πω τι έχω διαπιστώσει, θα σκάσεις τα γέλια. Τι έβαλα το Bluetooth και έπιασα όλους όσοι ήταν εκεί πέρα και είχαν εμβόλια και ποιοί. Και με τον αριθμό του, τον κωδικό. Ένα δωδεκαψήφιο νούμερο, το οποίο ήταν χωρισμένο τα δύο νούμερα, είχε δύο τελείες. Δηλαδή ήταν μια εξαψήφια μορφή ενός αριθμού. Και αυτό το, επειδή έχει την κόρη της που πάει στο σχολείο, κάθε φορά γελάει, γιατί πάει, παίρνει και το κινητό της και αμέσως στο πλούτο το πιάνουμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχει ξεκινήσει να μπαίνει στον άνθρωπο ένας αριθμός. Όμως όλα αυτά δεν λένε τίποτα. Εάν δεν ξέρουμε γιατί θέλουν να τον βάλω αυτόν τον αριθμό. Εμείς σήμερα, και έχω παρακολουθήσει για λίγο τις επόμενες, γιατί έχω την ευκαιρία να ακολουθώ πολλά. Κάνω μία ακόμα προσπάθεια. Ελπίζω τώρα να είμαστε OK με την τηλεφωνική γραμμή. Πατέρα Ελπίδιε. Σας ακούω, βέβαια. Τώρα σας ακούω, καμπάνα.
Κάνω και το σταυρό μου, πατέρα Ελπίδη, γιατί μπλέξαμε με τα τηλέφωνα. Ναι, κοίταξε, η επιστήμη προχωράει και το τηλέφωνο είναι ένα μέσο φοβερό επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Αλλά να ξέρετε ότι και το εμβόλιο θα είναι ένα τρομακτικό μέσο επικοινωνίας ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους με μια παγκόσμια ηγεσία. Μάλιστα. Αυτό να θεωρείται ότι είναι η βάση όλων αυτών που θα θέλω να συζητήσουμε. Μέχρι τώρα όλες οι συζητήσεις γίνονται γύρω από έναν ιό, ένα εμβόλιο που όλους μας απασχολεί βέβαια η αρρώστια. Μάλιστα. Όμως αυτή είναι μια παράμετρος αυτών των γεγονότων η οποία δεν τους απασχολεί αυτούς που ηγούνται εάν εμείς τους κρίνουμε ή όχι. Με το να ασχολούμαστε με αυτή την παράμετρο μην νομίζετε ότι τους ενοχλούμε. Θα τους ενοχλήσουμε φοβερά εάν αντιληφθούμε τη δεύτερη παράμετρο την οποία πασχίζουν να την κρατήσουν κρυφή. Κρυφή. Εγώ λοιπόν θα ήθελα, αν μου επιτρέπατε, να ασχοληθώ λίγο με αυτή την παράμετρο. Παρακαλώ. Λοιπόν, το θέμα των εμβολίων είναι μια ακόμα προσπάθεια αυτών που εξουσιάζουν τον κόσμο και για να το τονίσω πιο ειδικά σε αυτή την περίοδο μιας πενταρχίας που ελέγχει όλο τον κόσμο, η πενταρχία του Σκότους έτσι όπως την έχω ονομάσει, η οποία θέλει με κάθε τρόπο, το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό, τότε δεν το πιστεύαμε, δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε, που θέλει να λιγοστέψει τον κόσμο. Έτσι δεν είναι, θέλουν να λιγοστέψουν τον κόσμο. Γιατί παραπληθύναμε. Το πρόβλημα σε αυτούς όμως δεν είναι μόνο να λιγοστέψει τον κόσμο, δεν τους απασχολεί να λιγοστέψει τον κόσμο. Τους απασχολεί κυρίως πώς να ελέγξουν τον κόσμο. Πώς να ελέγξουν τον κόσμο. Και νομίζω ότι φτάσαμε στο σημείο με την τρομακτική πρόοδο της επιστήμης, βρήκαμε τα στοιχεία εκείνα που μπορούμε να ελέγξουμε. Για να ελέγξουμε λοιπόν τον κόσμο, όπως ένας άνθρωπος καθοδηγείται από το μυαλό του, η βάση δηλαδή είναι το μυαλό του. Εάν ελέγξεις το μυαλό, ελέγχεις τον άνθρωπο. Σωστό. Σωστό. Αν ελέγξεις το νου του ανθρώπου, ελέγχεις τον άνθρωπο. Εάν ελέγξεις λοιπόν το συνολικό νου της ανθρωπότητας, ελέγχεις όλη την ανθρωπότητα. Βέβαια, η ανθρωπότητα είναι και σώμα και ψυχή. Δηλαδή, ξέρουμε ότι έχει σώμα που έχει τρομακτικές ανάγκες, ειδικές ανάγκες, όπως είναι το φαγητό του, οι σχέσεις με τους ανθρώπους, τα συναισθήματά του, όλα αυτά. Όμως, είναι και η ψυχή. Λοιπόν, η ελίτ λοιπόν αυτή, η πενταρχία του Σκότους, θέλει να ελέγξει τον κόσμο πρώτον με υλικά θέματα όπως είναι το φαγητό και έχει βρει τον τρόπο, τα λέω απλά τώρα για να μην επεκταθούμε πολύ, και σε δεύτερη φάση που είναι η πρώτη για αυτούς θέλει να ελέγξει την κατεύθυνση, τον νου, τη λογική του ανθρώπου. Το βρήκαν αυτό το κόρπο. Για να το επιτύχουν όμως δεν θα γίνει με απλό τρόπο. Πρέπει να έμπουν μέσα στο γενετικό κώδικα του ανθρώπου για να το ελέγξουν. Ο γενετικός κώδικας του ανθρώπου είναι, όπως είναι ο νους μέσα σε έναν άνθρωπο, έχει δύο πράγματα. Το ένα είναι η αυτοφυής σοφία που υπάρχει μέσα στα μέλη μας, ώστε να ξέρουμε πώς να κινούν τα χέρια μας, πώς να κινούμε τα πόδια μας, πώς να έχουμε φυσικές ανάγκες, στην κατάλληλη στιγμή να πεινάσουμε, στην κατάλληλη στιγμή να κοιμηθούμε. Όλα αυτά είναι μια φυσική. Αυτοφυής όμως σοφία. Υπάρχει όμως και άλλη σοφία. Αυτή που επεξεργάζεται ο άνθρωπος ο λογικός με τον νου του. Δηλαδή, αποφασίζω. Οι επιλογές. Αυτά είναι αποφάσεις δικές μας. Ναι. Δεν αυτοφυής σοφία. Ακόμα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Θέλει ο παγκόσμιος ηγέτης, τον οποίον οι μεν φιλόσοφοι, οι μεν κοινωνικοί που δεν ασχολούνται με το πνεύμα, που δεν θέλουν να πιστεύουν στο πνεύμα, λένε παγκόσμια κυβέρνηση, παγκόσμιος κυβερνήτης, παγκόσμια τα πάντα. Όμως, οι εκκλησιαστικοί όλοι εμείς, που ασχολούμαστε με την Εκκλησία και με τον Λόγο του Θεού και με την προφητεία, δεν μιλάμε για παγκόσμιο ηγέτη, μιλάμε για τον Αντίχριστο. Ο οποίος ο Αντίχριστος για μας, για την Εκκλησία, είναι ο παγκόσμιος εκείνος ηγέτης και κυβερνήτης που θέλει να ελέγξει τον κόσμο και στη θέση του Χριστού. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα. Σαν άνθρωποι, όταν το πάρουμε από τη μια πλευρά, την ηλική πλευρά, ο παγκόσμιος αυτός κυβερνήτης, για να ελέγξει τον άνθρωπο, πρέπει να ελέγξει τα συναισθήματά του. Και αυτά όλα θέλουν να τα πετύχουμε τώρα με την πρόοδο της επιστήμης.
Μιλάτε. Στην πλευρά τώρα, για να ελέγξουμε, να ελέγξουμε τον άνθρωπο, ο Σατανάς τι κάνει. Όταν αποφάσισε, να το πω απλά για να το καταλάβουν αυτοί, όταν αποφάσισε να διαφοροποιήσει τη θέση του από τον Θεό, ο Ιωσφόρος τι είπε. Στο τάγμα του. Εγώ θέλω να γίνω αυτό το πάνω, θέλω να γίνω ο Θεός. Το πάνω. Λοιπόν, πώς θα με ακολουθήσετε. Αυτοί που τον ακολούθησαν, ξέρουμε τι έγιναν. Εξέπεσαν και έγιναν δαίμονες και ο Ιωσφόρος έγιναν δαίμονες και διαόλοι. Λοιπόν, αυτοί όμως, από τη στιγμή που εξέπεσαν, δεν έχουν πλέον δυνατότητα επαναφοράς. Γιατί και οι μένα άγγελοι ζήτησαν τον Θεό, ας πούμε, να πάρει το αυτοξουσιό τους, που ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσε να προσφέρει ο Θεός στο κάθε πλάσμα του, το αυτοξουσιό του. Να ξέρει, μοναχός του να επιλέγει. Τους το άφησε, η μεν το χειρίστηκαν κακός, η δε καλός. Οι μεν παρέμειναν άγγελοι, οι δε παρέμειναν δαίμονες. Τι γίνεται τώρα. Όταν ο Θεός στη θέση του περσόντος Ιωσφόρου και, το, και τον διαβόλο του αποφάσισε να κάνει ένα άλλο δημιούργημα, τέλειο, το τελειότερο δημιούργημα, του έδωσε και στο, τον άνθρωπο δηλαδή, του έδωσε το ίδιο πράγμα ακριβώς, το αυτοξούσιο του. Και του είπε μόνος, αποφάσισε τι θέλεις να κάνεις. Εάν θέλεις να αγαπάς τώρα εμένα, σαν Θεός μου, ή αν θέλεις να ακολουθείς το κακό. Γι' αυτό και επετράπη, αν και ήταν παράδεισος, πρόκειται να δεις, να φανεί το κακό στη μορφή πως ήταν πρώτα πριν γίνει φίδι. Και να δοθεί το μήνυμα. Τι θέλεις. Αν θες να γίνει ο Θεός, δηλαδή δεν σας αγαπά πραγματικά, γιατί δεν θέλετε να γίνετε Θεός. Δηλαδή αυτό που ήταν, που ονειρευόταν ο Σφόρος, το επιτρέπει στους ανθρώπους. Και ο άνθρωπος τι έκανε. Έκανε ξανά αυτό τον έθιο λάθος να πούσει τον δαίμονα. Αυτό είχε σαν συνέπεια τη φτώση, να βγει από τον παράδεισο. Κάνουμε αυτό το πράγμα τώρα. Ακούμε αυτό. Δέστε τώρα τι σχέση έχει με το εμβόλιο. Θα το ακούσετε. Δέστε τώρα τι γίνεται. Ο Σατανάς δεν έχει δυνατότητα επαναφοράς. Ο άνθρωπος έχει δυνατότητα επαναφοράς με τη μετάνοια. Γιατί με τη μετάνοια, όταν ο άνθρωπος αμαρτήσει και στα δεσμά του διαόλου να δει, αμέσως επαναφέρεται. Ο Ιωσφόρος όμως, σας το μιλάω από την πλευρά που είναι την εκκλησιαστική, για να καταλάβετε τι σημαίνει και στην πλευρά τη φιλοσοφική, την ανθρωπιστική. Λοιπόν, τι γίνεται. Ο Σατανάς δεν μπορεί να κάνει τίποτα με τον άνθρωπο. Το μόνο που θα μπορούσε να κάνει είναι να επέμβει στο γενετικό κώδικα του ανθρώπου, ο οποίος ελέγχεται από τον Θεό και την πνευματική του καθοδήγηση, να το αλλάξει και να ακολουθούν τελείως αυτό. Γιατί όσο ο άνθρωπος θα μπορούσε να πει συγγνώμη, δεν μπορούσε ο διάλογος να κερδίσει κανέναν άνθρωπο. Έπρεπε λοιπόν να το αφαιρέσει αυτή τη δυνατότητα. Για να αφαιρέσει αυτή τη δυνατότητα λοιπόν έπρεπε να κάνει κάτι άλλο. Να επέμβει στο γενετικό κώδικα. Και να αλλάξει ποιο σημείο. Το νου του γενετικού κώδικα. Ο οποίος είναι διπλός. Ο ένας είναι ο αυτοφυής που κάνει τον οργανισμό μας να κινείται ομαλά λογικά σε όλα τα πάντα. Δηλαδή και ένας παλαβός και ένας κακός ανάποδος. Δηλαδή εγώ είμαι, έλεγε θυμάμαι ένας σατανιστής, εγώ είμαι το προσωπείο του κακού. Και μόνο που έλεγε τη λέξη αυτό, σήμαινε ότι υπάρχει και το καλό. Υπάρχει ακόμα διάφορα. Ποιο όμως είναι τώρα. Αν έλεγε την δυνατότητα τη σοφία εκείνη του γενετικού που μας κώδικα, ο Σατανάς θα κερδίζει τον άνθρωπο. Δηλαδή να μην μπορεί να πει συγγνώμη, να μην μπορεί να γίνει λάθος, ώστε η πτώση του ανθρώπου είναι διπλή. Αυτή που βγήκε έξω από τον παράδεισο, αλλά μπορεί να ξαναμπεί μέσα με τη συγγνώμη, και αυτή η τελική καταστροφή που ακόμα δεν άρχισε, τώρα αρχίζει. Και εκεί αξίζει τώρα να σχολιάσουμε την αξία του εμβολίου από εκκλησιαστικής πλευράς. Γιατί αν καταφέρασαν να κάνει τον άνθρωπο να μην μετανιώνει, να ελέγχει τον νου του, να ελέγχει τα συναισθήματά του, να ελέγχει τα στοιχεία εκείνα που προετοιμάζουν την επιστροφή του στον Θεό, θα έλεγχε τον κόσμο. Αυτό πώς θα γινότανε. Έπρεπε λοιπόν να χρησιμοποιήσει τη σοφία του Θεού στους ανθρώπους μέσα από την επιστήμη. Γιατί η ιατρική επιστήμη υπάρχει, φάρμακα όντως υπάρχουν, εμβόλια αληθινά υπάρχουν, γιατί πάντα οι γιατροί ήταν ένα μέρος της σοφίας του Θεού. Όταν ο άνθρωπος αρρώστανε, ακόμα έπρεπε να χρησιμοποιήσει φάρμακα και καλούς γιατρούς. Ακόμα και ο Ευαγγελιστής Λουκάς γιατρός ήταν. Επομένως λοιπόν, η σοφία βρίσκεται από το Θεό πάνω στα φάρμακα. Ο Σατανάς τι κάνει, δεν μπορεί να παράξει δικά του πράγματα, δεν μπορεί να παράξει, αλλά τι κάνει, μεταβάλλει, αλλοιώνει. Και τι χρησιμοποιεί τώρα, την σοφία του Θεού πάνω από τούτους επιστήμονες εκείνους που έβγαλαν όλα τα στοιχεία που θα μας βοηθούσαν στις διάφορες αρρώστιες,
τα χρησιμοποιούσε τώρα για να κάνει αυτό το δικό του πλέον άνθρωπο, το μεταλλαγμένο άνθρωπο. Και αυτό θα το έκανε με την πιο δυνατή μορφή που είναι σήμερα στην επιστήμη, που είναι τα νανοσωματίδια. Μέχρι τώρα, αγαπητέ Στέφανε, όταν ο άνθρωπος αρρώστανε, πήγαινε και του έλεγε για το σπίτι να κάνεις μια μαγνητική να δούμε τι συμβαίνει. Mm-hmm. Πάει λοιπόν στη μαγνητική, τον βάζω μέσα σε ένα κουβούκλιο, με ένα πέρασμα της μαγνητικής έλεγε το πόρισμα ότι έχεις αυτό και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι είναι. Μέχρι τώρα αυτό δεν έχουμε. Σωστά. Τώρα τι θα γίνει? Η πρόοδος της επιστήμης θα τα δείτε αυτά. Και νομίζω ότι θα σου δώσω για τόσο πολλά χρόνια να τα δεις αυτά. Okay. Τώρα η επιστήμη θα προχώσει πιο πολύ. Το εργαλείο εκείνο το οποίο αναγνωρίζει τώρα τους όγκους, τα προβλήματα ενός σώματος στη μαγνητική, mm-hmm. τώρα δεν θα κάνει μόνο ένα πέρασμα για να διαπιστώσει και να συμπληροφορήσει, θα κάνει και ένα δεύτερο πέρασμα, γιατί με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θεού φτιαγμένης σε αυτό το σημείο μόνο, είτε θα σε ενημερώνει, θα ενεργοποιεί τα νανοσωματίδια που θα περάνουν μέσα στον άνθρωπο σαν καλούς εργάτες για να φτιάχνουν την αρρώστια. Και με ένα δεύτερο πέρασμα, αυτά θα γίνουν στο εγγύς μέλλον, όχι τώρα, εγώ δεν θα ζω και δεν ξέρω αν θα ζεις και εσύ, και θα θεραπεύουν τον άνθρωπο. Αυτή είναι την επιστήμη όμως που ήδη υπάρχει. Ήδη υπάρχει αυτή η επιστήμη. Προσπαθεί τώρα να τα χρησιμοποιήσουν για τον δικό τους τον σκοπό όλοι αυτοί οι επιστήμονες γιατροί υποτεταγμένοι με σατανιστικό τρόπο στην κεντρική ελίτ της πενταρχίας του σκότους, να τα χρησιμοποιήσουν για το δικό τους καλό. Δηλαδή πώς θα επιβλήσουν στον κόσμο. Όλοι οι παιδί, οι πόλεμοι, όλα αυτά τα όπλα, πού βασίζονται? Σε μια επιστήμη δεν βασίζονται? Σωστά. Η πυρηνική, πού, στην πυρηνική, στην πυρηνική ιατρική. Κατάφεραν δηλαδή αυτά τα επιτεύγματα για τη σωτηρία του ανθρώπου, κατάφεραν να τα χρησιμοποιούν τα ίδια τα επιτεύγματα πονηροί άνθρωποι για να φτιάχνουν όπλα και να μας καταστρέφουν. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Το εμβόλιο, εάν δεν το δεις έτσι, δεν θα καταλάβεις τίποτα περισσότερο. Ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν, δεν θα είναι μόνο εμβόλιο, ένα, θα είναι πολλά εμβόλια. Έχω φύγει 7 εμβόλια, στη σειρά θα γίνουν. Θα πούν κι άλλα. Ναι, στη σειρά. Τι θα κάνουμε αυτό? Δεν τους απασχολούν οι φωνές που κάνουμε τώρα αυτές, που διαμαρτυρόμαστε, αυτά δεν τους απασχολούν. Τους απασχολεί το άλλο που θα γίνει. Λοιπόν, τι θα κάνουν τώρα? Θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα νανοσωματίδια, όχι σαν καλούς εργάτες τώρα που θα θεραπεύουν. Σαν καλούς εργάτες που θα επιτύχουν την εξαφάνιση του είδους μας ή τη μείωση του πληθυσμού, ας το πω καλύτερα έτσι. Ναι. Και με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό? Ο οργανισμός μας, το ανθρώπινο σώμα, είναι σαν ένα σπίτι. Εσύ για να ρίξεις σπίτι, έχεις δικό σου σπιτάκι που εύχομαι να έχεις. Έχω, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Ξέρεις πώς έγινε αυτό το σπίτι? Ξέρεις πόσοι τεχνίτες χρειάστηκαν να μπουν μέσα για να σου το φτιάξουνε? Χρειάστηκε να μπει ο πετατζής για να ρίξει ένα πετά. Χρειάστηκε ο χτίσης για να το χτίσει γύρω-γύρω. Χρειάστηκε ο ελευθερολόγος. Ένας να μην είχε κάνει την δουλειά του. Χρειάστηκαν πολλοί. Ένας δεν είχε κάνει. Τα νανοσωματίδια λοιπόν αυτά έχουν σκοπό σαν τους εργάτες, το κάθε ένας το είδος του. Γι' αυτό σου είπα θα γίνουν πολλά εμβόλια. Το ένα θα ρίξει πρώτα τα μπετά, το άλλο θα αρχίσει να χτίζει, το άλλο θα αρχίσει να το υδραυλικό, το ηλεκτρικό και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεσαι. Γι' αυτό δεν θα σταματήσει αυτό το πραγματάκι. Πατέρα, το πρόβλημα όμως είναι άλλο. Πείτε μου. Ότι αυτή τη στιγμή συντελείται μια παγκόσμια γενοκτονία, διότι όταν παιδί μου σε τσιμπήσει στο σώμα σου μια σφίκα, ξέρεις τι κάνει? Το κεντρί μέσα παράει, δημιουργεί αντισώματα το ίδιο μας το σώμα για να πετάξει το κεντρί. Το ίδιο θα κάνει όμως τώρα και στο γενετικό κώδικα η ανθρώπινη επέμβαση πάνω στην θεϊκή σοφία του γεννητικού γονιδιώματος. Με αποτέλεσμα οι αντιδράσεις, οι φυσικές αντιδράσεις του DNA μας θα προκαλέσουν τέτοιο φοβερό κακό που οι ιατροί για πρώτη φορά βέβαια το κάνουν αυτό. Είναι πείραμα παγκόσμιο και γενικό γι' αυτό και δεν έχουν πάει έγκριση. Έχετε δει κανένα εμβόλιο να έχει εγκριθεί επίσημα? Προσωρινή έγκριση. Το προσωρινή δεν λέει τίποτα. Είναι πειραματικό επίπεδο. Τώρα το λέμε πειραματικό. Θα γίνει τέτοια αντίδραση που οι επιστήμονες θα τρίβουν τα μάτια τους όταν θα βλέπεις ανθρώπους να πεθαντάνε και ξαφνικά μπουν, θα πέφτουν κάτω. Θα πεθαίνουν. Γι' αυτό είπα πολλές φορές ότι οι παπάδες δεν θα φτάσουν να θάβουνε. Θα αναγκαστούν οι άνθρωποι μόνοι τους να θάβουν τους νεκρούς. Γιατί?
αυτή είναι φτιαγμένα όλα αυτά να μην δείξουν τα αποτελέσματα τους τώρα. Τώρα τα δείχνουν σε μερικές ευπαθείς από ανοσιοποιητικό θέμα. Ομάδες ανθρώπων. Ανθρώπους οι οποίοι η δυσκολία να ενεργήσει σωστά το ανοσιοποιητικό του σύστημα θα τους φέρνει γρήγορα θάνατο, θα τους φέρνει τρομακτικές παρενέργειες κλπ. Οι παρενέργειες θα φτάσουν μετά από 2-3 χρόνια. Θα αρχίσουν οι ουσιαστικές. Και τότε θα καταλάβουμε αυτό που έλεγε η Αγία Γραφή μέσα στην Αποκάλυψη. Ο ίδιος ο Χριστός το είπε αυτό. Όταν θα έρθει το βδέρυγμα της ερημόσεως, και εννοούσε τον Αντίχριστο. Ξέρεις τι σημαίνει βδέρυγμα ερημόσεως? Εν καιρό ειρήνης, όχι πολέμου, εν καιρό ειρήνης, θα πεθάνουν δισεκατομμύρια άνθρωποι. Μα πώς θα πεθάνουν? Εν καιρό ειρήνης. Με κατασκευάσματα, με πράγματα που θα μαρτυρούν και τον ερχομό του σαν ανθρωποκτόνου, αλλά και σαν και την πρόθεσή του να γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης. Γι' αυτό παιδί μου, όταν έχουμε σημαντικά γεγονότα, υπάρχουν πράγματα που μας καθοδηγούν για να το αντιλαμβάνομαστε. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός δεν είχαμε μια καταγραφή, διέταξη αυτοκράτου να καταγραφούν όλοι οι άνθρωποι. Ναι. Έτσι δεν έγινε? Έτσι έγινε. Το παραμικρό στο χωριό όλοι έπρεπε να πάνε. Και είχαν συνέπειες αν δεν, πήγαιναν. Γιατί ήταν δηλαδή τώρα εύκολο να φύγει από τόσο μακριά, δηλαδή, να πάει τώρα στην Πιθυναία με τα ποδαράκια τους, με το αϊδωράκι τους τώρα. Γιατί είχαν συνέπειες αν δεν πήγαιναν. Και έγινε καταγραφή και μετά από αυτή την καταγραφή η πολιτική εξουσία σε συνδυασμό με την εκκλησιαστική τότε εξουσία που το αποδέχτηκε, έγινε η πρώτη καταγραφή 4 Αυγούστου και μετά είχαμε τη γέννηση του Χριστού. Με τον ίδιο τρόπο, επειδή ο Σατανάς θα αντιγράφει γεγονότα του Χριστού, τώρα τι κάνει? Κάνει τη δεύτερη απογραφή, τη σατανική απογραφή τώρα. Μια σατανική απογραφή η οποία θα γίνει με το έτσι θέλω. Εσείς λέτε, μα γιατί να το βάλω στα παιδιά? Μα δεν έχετε καταλάβει το στόχο τους. Δεν τους απασχολεί να σε σώσουν από τον ιό. Θέλω να σε περάσουν έναν αριθμό, ένα προχάραμα που θα σε ελέγχουν. Που θα σε πιάνουν, θα σε πιάνει το 5G. Γιατί νομίζετε ότι το 5G βγαίνει? Για πλάκα βγαίνει? Γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε ταχύτητα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε οτιδήποτε. Θα σε πιάνουν όλα αυτά. Εδώ η αληψία μου με ένα απλό κινητό που έχει. Δεν θα σε πέσω όσο εσύ ήταν δίπλα του. Πατέρα Ελπίδη, επειδή έχει αρχίσει και με πιέζει ο χρόνο, θέλω να σα ρωτήσω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και, και το έχουμε στο στόμα μα όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μοιραζόμαστε την ίδια λογική. Για ποιο λόγο έχει αυτή τη στάση η ηγεσία της Εκκλησίας? Η ηγεσία της Εκκλησίας, θέλω να πιστεύω, ότι μάλλον δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει. Γιατί όντως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι στις μέρες μας ζούμε αντίχριστες εποχές και προδρομικά αντιχριστιανικά γεγονότα. Με βάση αυτό μπορεί κανείς να πει ότι δεν ξέρουν. Το κακό είναι ότι ανακατεύονται εκεί που δεν τους παίρνουν. Γιατί θα ήταν προτιμότερο να προσεύχονται και να παρακαλούν τον Θεό, αλλά πώς να προσευχηθούν στον Θεό? Με τι πνεύμα Θεού θα προσευχηθούν όταν ακόμα και τον ίδιο τον Χριστό που είναι αμόλυντος τον μολύνανε? Όταν σου λέει ότι πάρε με το πλαστικό κουτελάκι να μεταλάβεις γιατί μη μολυνθείς, και μόνο αυτό συνιστά την υπερτάτη ασέβεια. Την υπερτάτη ασέβεια ότι ο Χριστός μπορεί να σε μολύνει. Ένα δεύτερο, γιατί το λέτε μασκοφορία? Φημοτροφία πρέπει να το λέτε. Αυτό η μάσκα αυτό έχει σχέση με τα μάτια. Μάσκα βάζουμε στα μάτια. Μόνο ζωό έβαζε. Γι' αυτό και δίλεψε και τσατίστηκε πολύ μαζί μας. Γιατί τώρα, αυτό λέγεται φημοτροφία. Το βάζουμε για να μην μιλήσουμε. Έτσι. Δεν ξέρω αν όσο επιτρέπει η φράση, έτσι. Αλλά άλλο μάσκα και άλλο φήματο. Όσον αφορά τώρα το θέμα της Εκκλησίας να βγαίνει έξω και να παίζει το ρόλο του πολιτικού δικαστή και να λέει πράγματα που δεν στέκουν, εγώ νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν στέκουν. Και πρέπει να σκεφτούμε, να αναλογιστούμε εμείς, οι κληρικοί όλων των βαθμίδων, είτε ιεράρχες, είτε κληρικοί απλοί, είτε μοναχοί, είτε οτιδήποτε, ότι έχουμε. Ξέρουμε ότι μέσα η Γραφή λέει ότι θα έρθουν λύκοι βαρείς, εννοεί κληρικοί, οι οποίοι δεν θα πιστούν του ποιμνίου τους, δηλαδή η αγωνία τους δεν θα είναι να σωθεί το ποιμνίο τους. Άλλο αυτό, γιατί άλλοι τους βάλανε. Αυτοί λέει, όμως, θα είναι κακοί ποιμένες και θα λένε λόγια, αλλά
Οι ευσεβείς άνθρωποι που θα αγαπούν τον Θεό θα καταλάβουν ότι αυτοί δεν είναι ποιμένες. Και επειδή λέει ούκον ποιμήν, ο ποιμένας τους, ούκ ακολουθούσε τα πρόβατα αυτών, δεν θα τους ακολουθούρε. Και θα αλλάξουν πορεία. Γι' αυτό από μόνοι τους πρέπει να αναλογιστούν όσοι το κάνουν, μήπως προωθούν την επιθυμία του αντίχριστου να φέρει διχασμό μέσα στην εκκλησία. Θα είναι η συνεργή, θα είναι η αιτία που θα χωριστεί η ήρα από το σιτάρι. Μην ξεχνάς ότι το ήρα και το σιτάρι είναι ένα και το αυτό. Όταν είναι και το αυτό. Χωρίζουν όταν καταλάβουμε ότι αυτό είναι χρήσιμο και το άλλο είναι άχρηστο. Πρέπει να αντιληφθούμε μήπως στο τέλος θα παίξουμε το ρόλο των αντίθεστων αιρεσιαρχών, όπως ήταν, ξέρετε πως οι αρχιερείς ήταν αιρετικοί. Τους απέβαλε η Εκκλησία. Και πολέμησε, να ξέρετε ότι ο Σατανάς θέλει να πολεμήσει τα τρία βασικά πράγματα που ελέγχουν την χριστιανική αγάπη, το χριστιανικό πνεύμα. Τα τρία αυτά, το έχω πει πολλές φορές και θέλω να το ξαναπαναλάβω, που φοβάται ο Σατανάς πολύ, είναι τα θεοφάνεια, είναι η ανάσταση του Χριστού και η ορτή του Αγίου Πνεύματος, η Πεντηκοστή. Γιατί στα θεοφάνεια δεν ήθελε ποτέ να αποκαλυφθεί, να μάθει ότι ο Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού. Του έκανε ολόκληρο 40 μέρες τον πειράτησε το Χριστό στην ερημιά να του πει «Είσαι ο Υιός του Θεού». Γιατί ήξερε ότι αν ήρθε ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, τότε τελειώνει και η δική του εξουσία. Και τα θεοφάνεια τα πολέμησαν πάρα πολλοί ηγέτες και τα πολέχτηκαν εκκλησιαστικοί. Γι' αυτό δεν έγινε ποτέ, δεν αγιάστηκαν τίποτα, γιατί ο αγιασμός ενοχλεί το σατανικό πνεύμα να επενεργήσει. Το δεύτερο, με την Ανάσταση. Δεν είναι τρομερό να ξέρεις ότι μετά από 2 ώρες θα βγει ο κορονοϊός, τζάπα, και όποιοι είναι έξω θα τους πάρει μαζί του. Και εμπόδισαν, λέει, εμπόδισαν πια την Ανάσταση του Χριστού, να μην είναι Κυριακή. Και μάλιστα αγωνίστηκαν πάρα πολύ να μας πείσουν ότι κατά τις γραφές έτσι πρέπει να είναι, να μην είναι, δεν χρειάζεται την Κυριακή πρωί. Δηλαδή, κατ' ουσίαν, χτύπησε την εορτή της ήττας του Σατανά, του Εωσφόρου. Γιατί στην Ανάσταση πλέον διαλύθηκε η δύναμη του Σατανά. Γι' αυτό και λέμε ότι μέσα στο πιστεύω μας αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς. Ξέρετε τι σημαίνει λοιπόν μια ιεραρχία, ξέρετε λοιπόν τι σημαίνει κάποια εκκλησιαστική να αναιρούν την ίδια τη γραφή, τις ίδιες τις άγιες γραφές και να φτιάχνουν δικές τους γραφές. Αντιλαμβάνεστε σε τι εκκλησιαστική εποχή ζούμε και τι ξεκινάει. Αυτό έχει σχέση απόλυτη βέβαια και με την αναλαμπή, την περίφημη αναλαμπή της Εκκλησίας. Όπως πατέρα Ελπίδη, πατέρα Ελπίδη, ακούστε με λίγο, γιατί ο χρόνος είναι λίγο... Καταλαβαίνω το. Να σας πω, δώστε μου λίγο τη δυνατότητα, ακούστε με λίγο. Δώστε μου τη δυνατότητα να κάνω ένα διάλειμμα διαφημιστικό και τι να το συνεχίσουμε. Ωραία, απλά ολοκληρώστε αν μπορείτε ένα πενταλεπτάκι, έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας για να πούμε για την αναλαμπή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αναλαμπή της Εκκλησίας. Σας ακούω, ωραία. Μου δώσανε χρόνο. Εδώ ο δικός μας, το αφεντικό του χρόνου. Η αναλαμπή της Εκκλησίας, παιδί μου, δεν είναι, είναι η αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Αλλά όταν λέμε Ορθοδοξία, δεν εννοούμε τη στενή έννοια του όρου την Ορθοδοξία στην Ελλάδα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, η Ελλάδα γονάτισε στο διάολο. Ναι. Ελάχιστοι είναι αυτοί που στάθηκαν και όσοι έχουν υπομείνει, διώκονται ήδη. Επομένως, για ποια Ορθοδοξία εν Ελλάδη που άλλαξε ακόμα και, και την Αγία Γραφή το πιστεύω. Το πιστεύω της. Αναλαμπή λοιπόν Ορθοδοξίας τι σημαίνει. Να επανέλθουμε στην πρωτογενή χριστιανική εποχή. Τότε που ακόμα και μικρά κοριτσάκια, μικρά παιδάκια από τον έρωτά τους στον Θεό και στην πίστη τους στην Αγία Τριάδα θυσιάζοντουσαν. Εγώ έχω το όνομα Ελπίδιος από την Αλπίδα μου. Από το ένα μικρό κοριτσάκι 9 χρονών, 10 χρονών. Ξέρετε τι σημαίνει 10 χρονών μαζί με την αδερφούλα της που ήταν 12 και άλλη 9. Να λένε όχι, είμαστε χριστιανοί. Δεν θέλουμε να θυσιάσουμε στα είδωλα. Και τι έλεγα ο Κέσσερας. Ωραία, ρίξτε λίγο ρε σημεία με εκεί πέρα, ξεγυράσουμε τον κόσμο τώρα και μετά από τη σπίτι σας και θυσιάζεται στον Χριστό. Και εκείνοι είπαν όχι, εμείς πιστεύουμε στον Χριστό και αυτή είναι η πίστη μας. Και θυσιάστηκαν και άγιοι. Πρέπει να ρωτηθούμε τώρα εμείς όλοι οι κληρικοί, αρχιερείς, ιερείς, διάκονοι, έχουμε αυτή την πίστη των μικρών παιδιών που με θεϊκό έρωτα λάτρευαν τον Χριστό και έλαμπε η Ορθοδοξία. Όταν λέμε Ορθοδοξία εννοούμε την πίστη στη σωστή Αγία Τριάδα. Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα που και στον Υιό που αναστήθηκε την τρίτη μέρα. Εάν αυτά λοιπόν δεν τα πιστεύουμε, δεν μιλάμε για Ορθοδοξία. Λοιπόν, αυτό το λάθος το έκαναν και πολλοί καλοστολικοί
και πολύ ορθόδοξη αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει αναλαμπή? Αναλαμπή σημαίνει ότι τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν, τα οποία θα είναι φρικτά και εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ να σχολιάσω τι έρχεται από εδώ και πέρα, για την απιστία και την ολιγοπιστία κληρικών και λαϊκών, πολιτικών, οι οποίοι ενώ δείχνουν ότι είναι χριστιανοί, είναι σατανοκρατούμενοι χριστιανικοί ηγέτες. Τι θα συμβεί λοιπόν αυτή τη στιγμή? Ότι εάν δεν αλλάξουμε πορεία, θα χαθούμε. Όμως η αναλαμπή θα γίνει. Όταν λέμε αναλαμπή, εννοούμε ότι πάει κάτι διασβήσιμο και φαίνεται φλόγα πάλι. Ναι. Τώρα, εσείς τι αντιλαμβάνεστε? Ότι η Εκκλησία έτσι όπως ζούμε όλοι μας, όλοι μας όπως ζούμε. Πάει διασβήσιμο. Όχι, είναι αυτή που εκφράζει τον Χριστό. Έτσι πως είναι τώρα, όχι. Όχι, επομένως λοιπόν, και όλοι μας το αντιλαμβανόμαστε. Λοιπόν, ο Θεός θα του επιτρέψει σε παγκόσμιο επίπεδο να δούνε ορθόδοξοι, καθολικοί, όλα τα κράτη. Γιατί κάποτε εμείς καθολικοί ορθόδοξοι είμαστε ένα. Το ρεύμα δεν είναι χασμένοι. Έχετε την αίσθηση ότι και οι καθολικοί δεν καταλαβαίνουν τα μεγάλα λάθη που συμβαίνουν μέσα στην δικιά τους εκκλησία? Θα έρθει λοιπόν η αναλαμπή μετά από αυτό που θα συμβεί, το μεγάλο γεγονός που δεν θέλω πως το παρόν το σχολιάζουμε, δεν έχουμε και χρόνο. Θα γίνει μια τέτοια κοσμοπλημμύρα πνευματική που θα πάρει καθολικούς, ορθόδοξους πάντες. Μπορεί αυτό το γεγονός το μεγάλο να είναι, μπορεί αυτό το μεγάλο γεγονός να είναι σεισμός? Ένα σεισμός δεν το αλλάζει πριν αυτά. Αυτό που θα συμβεί θα είναι τέτοιας μορφής που όσοι αποπίνουνε θα αναζητήσουν την αλήθεια στην πρωτογενή της κατάσταση. Δηλαδή στην αρχική όπως ήταν το πιστεύω τότε που γράφτηκε το πιστεύω. Και καθολικοί θα γίνουν ορθόδοξοι και ορθόδοξοι θα γίνουν ορθόδοξοι. Είναι κοντά αυτό το γεγονός. Τότε θα αρχίσει να λάμπει. Σε παγκόσμιο επίπεδο θα ενωθούν όλοι οι χριστιανοί που θα αγαπούν τον αληθινό Θεό, τον Πατέρα, το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, με θεϊκό έρωτα, όπως τον αγαπούσε η μικρή μου Ελφιδούλα, για άτι μου. Όλοι αυτοί οι Άγιοι, Κατερίνα, Μαρίνα, Χριστίνα, Βαρβάρα, τι το λέω, κοριτσάκια 15, 16, 17, 18 χρονών. Αυτά τα κορίτσια, παιδί μου, αυτά τα μωράκια, Γιώργιος, Δημήτριος, όλοι αυτοί, θα το πιάσουν μια μέρα. Εκκλησιαστικούς ηγέτες που το παίζουν μάγκες ενώπιον του Θεού και δεν έχουν καταλάβει ότι ξεφτέλησαν τον ίδιο τον Χριστό. Ξεφτέλησαν τον ίδιο τον Χριστό, ξεφτέλησαν την Εκκλησία. Έκαναν τον αμόλυτο τον Χριστό μολυσμένο, βάζουν όρους και συγκατατίθενται σε πολιτικές προδιαγραφές, πολιτικές διαγραφές που καθοδηγούνται από το σατανικό πνεύμα και κλείνουν τις εκκλησίες. Έφτασαν στο σημείο να απαγορεύουν σε πνευματικούς να ασκήσουν τις εξομολόγησης στο δικαίωμα, να παντρέψουν, να βαπτίσουν. Ποιος έχει αυτό το δικαίωμα? Νομίζετε ότι οι εκκλησίες ανήκουν σε εμάς, στους εκκλησιαστικούς? Στον Χριστό ανήκουν. Οι εκκλησίες ανήκουν στον Θεό, παιδί μου. Και όταν λέμε εκκλησία, δεν εννοούμε τους εκκλησιαστικούς, εννοούμε τον Χριστό και τον λαό. Αλλά αυτό δεν το καταλάβαμε τόσο καιρό. Τώρα αυτό που έρχεται θα γίνει η μεγάλη αναλαμπή. Γιατί σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο σου το λέω αυτό, να το ξέρεις. Πολύ καιρό εδώ και στην Αφρική όταν ήμουνα, το νιώθε και το έλεγε και το έλεγε και το ξανάλεγε και το ξανάλεγε. Αφού έλεγα, μα τι θα συμβεί, τι θα συμβεί, τι θα συμβεί. Θα γίνουν τέτοια γεγονότα που όλο αυτό που βλέπεις στο Σάββιο πρόγραμμα, σαν τον Ηλία θα γκρεμιστεί, όπως στην εποχή του Ηλία. Στην εποχή του Ηλία, παιδί μου, ξέρεις τι έγινε. Μόνο ο Ηλίας ήταν σχεδόν αυτός που πίστευε αληθινά. Και οι αρχηγοί τους και οι εκκλησιαστικοί τους είχαν αλλάξει, είχαν πάει με τα είδωλα. Ξέρεις τι εντολή του έδωσε του Ηλία να κάνει όταν έγινε το θαύμα εκείνο πάνω που αναγκάστηκε πλέον να παραδεχτεί ότι ένας είναι ο αληθινός Θεός? Ποιο έχει τα είδωλα? Διέταξε ο Θεός τον Ηλία 400 παπάδες να το σκοτώσει. Το έχετε διαβάσει αυτό, το ξέρετε? Όχι, δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα. Τους αποκεφάλισε 300 παπάδες. Έχεις την αίσθηση ότι αυτό που λέγε κάποτε ο Παΐσιος, ο Ιόντας Παΐσιος, και το έχω ακούσει εγώ, δεν το έχω διαβάσει, δεν ξέρω τι γίνεται, μου έχουν πει, έλεγε ότι θα τονίζει ο Ηλίας στο μαγείο και θα πιάσει από ψηλά, θα αρχίσει από αρχιεπισκόπους, θα κατεβαίνει παπάδες, μοναχούς κτλ. Γιατί? Γιατί όλοι αυτοί έγιναν ασεβέστεροι όλων, όπως λέει ο πατρόκος μας. Ο πατρόκος μας τι έλεγε? Στα έσχατα λεχόνια οι ασεβέστεροι όλοι θα είναι ιερείς. Αλλά γιατί? Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν εννοεί την αμαρτία που κάνουν όλοι οι άνθρωποι που είμαστε αμαρτωλοί. Εννοεί την ασέβεια. Και ασέβεια είναι ό,τι προσβάλλει τον αληθινό Θεό. Εμείς πρέπει να ρωτηθούμε, αρχιερείς και ιερείς και παπάδες και μοναχοί και τίποτα, όλοι,
Είμαστε ενώπιον του Θεού σωστοί. Έχουμε αγάπη και λατρεία στον Θεό. Ή θα πρέπει να επαναφέρουμε να ξαναδιαβάσουμε τους βίους αυτών των Αγίων, των Αγίων κοριτσιών. Διαβάζω την Κατερίνα μου, τη Μαρίνα μου, τη Δίνη, τη Χριστινούλα, την Ελπιδούλα και λέω Θεέ μου. Μα κάνε να χαλίζω από αυτή την πίστη, την αγάπη, αυτή χαλάρωτα παιδί μου στον Θεό. Εμείς έχουμε μια αγάπη τόσο νερουλιασμένη, τόσο άσχημη που και μόνο μου τη σκέφτεσαι αηδιάζεις. Αγάπη αυτή που έχουμε στον Χριστό, πες με εσύ αν νομίζεις ότι έχουμε αγάπη. Δεν έχουμε παιδί μου αγάπη, γι' αυτό τρομάζω σε αυτά τώρα που έρχονται. Και ένα κομμάτι από αυτά που μου έχουν αποκαλυφθεί τι θα συμβεί, πίστεψε με, πολλές φορές στεναχωριέμαι. Πολύ στεναχωριέμαι. Πλέον και λέω Θεέ μου, όλα αυτά θα γίνουν επί των ημερών μου. Θα τα δω όλα αυτά, άγιες τα πράγματα. Μου είπε ότι όχι εσύ δεν θα τα δεις όλα. Θα δεις όμως ένα κομμάτι των πέντε μεγάλων πληγών που θα έρθουν στην πατρίδα σου. Μια φορά ήμουνα στην Αφρική σε ένα μέρος εκεί πέρα. Πολύ δύσκολο. Και είπα Θεέ μου, άραγες αυτά θα τα δω στην πατρίδα μου. Και το βράδυ λοιπόν πήγα να κοιμηθώ αυτές τις σκέψεις και ήμουν πολύ στεναχωρημένος. Και σαν να λογοκοιμήθηκα τώρα, δεν ξέρω πώς είναι, ξέρετε καμιά φορά τα όνειρα, τα οράματα δεν είναι παράξενα. Και άκουσα μια πολύ γλυκιά φωνή, πολύ γλυκιά φωνή. Μα τόσο γλυκιά που ούτε ο πατέρας μου, δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που να σε αγαπάει τόσο πολύ και να σου μιλάει τόσο γλυκιά και τόσο τρυφερά. Και να σου λέει παιδί μου πέντε για την απιστία της πατρίδας σου που έγινε ένα σατανοκρατούμενο χριστιανικό κράτος. Θα επιτρέψω πέντε μεγάλες πληγές να έρθουνε. Θα τους πάρουν τα σπίτια παιδί μου. Δεν θα έχουν φαγητό, δεν θα έχουν νερό. Εκεί τρόμαξα. Γιατί ξέρω τι είναι το νερό. Επειδή στην Αφρική ξέρω τι είναι αυτό. Δεν θα έχουν μετά ρεύμα, το πετρέλαιο. Και πέντε πληγές. Και μετά από λίγο συμπλήρωση και άλλες δύο πληγές. Θα επιτρέψω, λέει, να απλωθούν σε όλο τον κόσμο οι μουσουλμάνοι για να καταλάβετε τι πίστη εγώ σας έδωσα αληθινή και εσείς δεν την αποδέχετε. Την συνέχεια με ευτελίζετε το γιο μου, το συγκοφαντείτε συνέχεια, έχετε γίνει ασεβέστεροι τον άλλο. Θα αφήσω να ζήσουν κάτω από τον φόβο και θα απλωθεί σε όλη την Ευρώπη. Θα αφήσω να απλωθεί όλο ο Ισλαμισμός. Και το τελευταίο, και το λέω το τελευταίο, ποιο είναι το έβδομο Θεέ μου, θα επιτρέψω να έρθει παιδί μου, λέει, ο πόλεμος στην αυλή του σπιτιού σας, δεν ξέρω τι εννοεί, αλλά αυτό. Και μετά είδα και άλλα πραγματάκια, τι θα κάνω στους ανθρώπους προς το μέλλον, τρομοκρατήθηκα, αλλά φοβήθηκα την ώρα που έβλεπα ότι οι άνθρωποι θα κάνουν κάτι στα παιδιά και εκείνη τη στιγμή θα εξοργιστεί τόσο πολύ ο Θεός, που δεν επιτρέπει, που δεν θα το επιτρέψει και θα φέρει μεγάλη καταστροφή, μεγάλη καταστροφή, τόσο μεγάλη που φοβάμαι να το πω, η Ελλάδα θα μείνει μισή, φοβάμαι να το πω αυτό, η Ελλάδα παιδί μου θα μείνει μισή Ελλάδα για την απιστία μας. Αν μετανιώσουμε όλα θα αλλάξουν λέει, αλλά θα μετανιώσουν παιδί μου. Δύσκολο. Δύσκολο. Και λέει θέλω να μ' αγαπάς λέει. Και να πεις όλα σου τα πνευματικά παιδιά, όχι να μ' αγαπούν. Να είναι ερωτευμένα με εμένα, όπως είναι τα ερωτευμένα, τα μικρά μου τα κοριτσάκια, ενώ σε την ελπίδα, την αγάπη μου, την πίστη, την βαρβαρό μου, την Κατερίνα μου. Και αυτά είναι τα αδερφάκια σας στον ουρανό, να τους αγαπάς γιατί ο ουρανός και γη είναι ένα. Και να προσεύχεστε το αγάπη μου, να φτιάξετε μια μεγάλη αλυσίδα προσευχής, να το πεις όλα τα παιδιά σου και σε όλο τον κόσμο. Γιατί αυτά που θα έρθουν δεν θα αντέξουν οι άνθρωποι. Δεν θα αντέξουν οι άνθρωποι. Και αυτό που θα ξεκινήσει τώρα με την υγεία των ανθρώπων θα είναι φοβερό. Θα σου πω παιδί μου, αν μου επιτρέψει ένα τελευταίο μονάχα όραμα που έγινε τώρα, τελευταία, με ένα πνευματικό μου παιδί που τους είπα παιδί μου, μην βιαστείτε να κάνετε, ήθελα να κάνει ένα συγγενικό τους άτομο, να κάνει το εμβόλιο. Σε παρακαλώ πολύ, θα ερχόταν από πάνω από την Αθήνα να πείσει τη μάνα του κάποιος να κάνει το εμβόλιο. Και η αδερφή του λοιπόν μου λέει, τι να κάνω πατέρα μου, λέει, τι να κάνω εγώ τώρα, πώς να αναστατώ. Του λέω παιδί μου, δεν μπορώ να σας πω τίποτα, παρακαλώ το Θεό μου να σας εφωτίσει. Και εκείνο το βράδυ άκουσε να δεις τι έγινε. Παρακαλούσα και εγώ το θέλω, τι να σας πω Θεέ μου, και να τους πω κάτι, θα κάνω τα δικά τους. Βλέπει στο όνομά τους παιδί μου ένα φοβερό πράγμα, ότι το σπίτι εκεί του γονιών τους μπήκε, έγινε ένας φοβερός ανεμοστρόβιλος και εμφανίστηκε μέσα σε αυτό ο Σατανάς, ο νεοσφόρος. Και τότε όλες οι εικόνες γύρισαν ανάποδα. Δεν έβλεπες πια τις εικόνες. Έβλεπες μονάχα τα οπίστια των εικόνων. Απεστρεφόντουσαν να μην δουν αυτό το σατανικό πνεύμα. Και έσβησε αυτό το νόημα. Και είπα την άλλη μέρα θα
θα γίνει μεγάλο κακό σε αυτό το σπίτι. Ήρθε μετά και εμβολιάστηκε. Αυτό και μόνο το γεγονός με τρόμαξε τόσο πολύ που είπα δεν θα ξαναμιλήσω για κανένα από τίποτα. Γιατί καμιά φραγκινή για μας άνθρωποι. Ένα άλλο τώρα με δύο ιερείς. Με δύο ιερείς που είναι τώρα πρόσφατα. Οι οποίοι τους είχα σε εκτίμηση, αλλά δεν εξαντλήθηκαν κρυφά. Και έρχεται ένα παιδί, πνευματικό παιδί και λέει, είδα ένα παράξενο όνειρο. Ένα παράξενο όνειρο. Είδα, λέει, σαν άκουσα μια φωνή γλυκιά που λέει, ήταν ο Α και το Ω. Και δεν ξέρω, ποιος είναι αυτός ο Α και ο Ω. Και το εξήγησα ότι είναι παιδί μου, ο Θεός είναι. Λέει, εγώ είμαι το Α και το Ω. Και να πάει να πει στον τάδε παπά και στον τάδε παπά ότι αυτά που κάνει δεν είναι αρστά σε μαγκεσίνη, τότε θα δούνε τις ολέθριες τους συνέπειες. Να σταματήσουν, να σταματήσουν, λέει, τα παιδιά μου να τα σκοτώνουν. Και τελικά έμαθα, έψαξα να δω τι ήταν αυτά οι άνθρωποι, τι έκανα και έμαθα ότι τους βοηθούσαν αυτοί, σαν πατέρες πνευματικοί, τα παιδιά τους, να πάρουν το εμβόλιο. Τρόμαξα τόσο πολύ, δεν ξέρω. Πατέρα Ελπίδη, ήσασταν, τι να πω, σήμερα δηλαδή πραγματικά μας προβληματίσατε, μας... Παιδί μου, μην βλέπεις τα εμβόλια αυτά τι κάνουν. Θα δείτε τι θα γίνει μετά. Δεν έχω λυπάμαι τους ανθρώπους αυτούς. Λυπάμαι, δεν έχω άλλο χρόνο, πατέρα Ελπίδη, στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Εμένα με συγχωρείτε που έχω πει, που σας κούραγε με το χώρο. Όχι, όχι, μην το λέτε αυτό, είναι την ευλογία σας θέλω να μας δώσετε. Και σας ευλογεί όλους και παρακαλάτε το Θεό, παιδί μου, παρακαλάτε το Θεό να σας φωτίζει. Παρακαλάτε το Θεό να σας φωτίζει. Οι μέρες που ξεκινούν, και το λέω αυτό ξεκινούν, γιατί την ημέρα που έγινε η Ανάσταση και μας δόθηκαν εντολές και τα λοιπά, να την κάνουμε πιο νωρίς, ήμουν πολύ στενοχωρημένος και πήγα σε ένα γουναλάκι και περπατούσα εκεί πέρα, έβλεπα κάτω τη θάλασσα και λέω, Θεέ μου, τι είναι αυτό. Και έτσι όπως ήμουν αφαιρέθηκα, με πιάσα και τα κλάματα και λέω, πώς κάτι της ένας ορθόδοξος παπάς να κάνω, να ακούω τώρα τον καθένα που δεν πιστεύει τον Χριστό, να ακολουθώ. Ζητούν οι ηγέτες μας να τους ακολουθούμε και αυτοί δεν ακολουθούν τον Χριστό. Ζητούν να τους αγαπάμε και να τους σεβόμαστε, αυτοί δεν σέβονται τον Θεό. Όταν δεν σέβονται τις γραφές τις Άγιες. Και μου λέει μέσα μου, εσύ θα με τιμήσεις κανονικά για μου. Όπως πρέπει στην Άνασα. Και όμως πήγα και έκανα την Άσταση όπως ήθελε εκείνος. Ας με διώξουν, ας με βάλουν φυλακές, κάνω ό,τι θέλουν. Και μετά την ώρα, παιδί μου, εκείνη αυτή την ώρα που λειτουργούσα κάποια στιγμή αφαιρέθηκα. Αφαιρέθηκα τόσο, ενταφοβήθηκα, ένοιξα μετά τι θα έλεγα. Και τι έλεγε. Έλεγε το πνεύμα του Θεού μέσα σε αυτό. Κοιτούσαν μπροστά μου τα Άγια. Και λες και μια φωνή γλυκιά μου έλεγε. Μέχρι τις Πεντηκοστής, μέχρι το Άγιο Πνεύματος, θα επιτρέψω να ζήσετε εν ειρήνη αυτή τη γιορτή μόνο για τα δικά μου παιδιά που με πίστεψαν και αληθινά με λάτρεψαν για να τους δώσω το Άγιο μου Πνεύμα. Αλλά όλοι αυτοί που δεν με λάτρεψαν σωστά και δεν ζήτησαν το Άγιο μου Πνεύμα, να προσεύχε σε πολύ παιδί μου, φτιάξε αληθινά προσβή, να έχουν υπομονή. Και θα ορίσω πολλούς πνευματικούς ιερείς, όχι πλέον να βοηθούν, αλλά να μαζεύουν τα συντρίμια των ψυχών τους. Και είπα σε όλα μου τα πνευματικά παιδιά, ζητάτε την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, ζητάτε από το Θεό να σας δώσει το Άγιο Πνεύμα, να πλημμυρίσει την καρδιά μας και να τη γεμίσει με το θεϊκό έρωτα, παιδί μου, γιατί χωρίς θεϊκό έρωτα, πώς θα αντέξουμε εμείς όλα αυτά που έρχονται. Μόνο ένας ερωτευμένος αντέχει τα μαρτύρια. Μόνο ένας ερωτευμένος, σαν τη μάνα που είναι ερωτευμένη με το μωρό της, κάνει τα πάντα για να σώσει το μωρό της. Το ίδιο ήταν ο Χριστός. Θυσιάστηκε σαν μάνα για να μας σώσει. Και εμείς τώρα πρέπει, σαν παιδιά, σαν μωρά, μόνο τη μάνα μας να κοιτάμε, μόνο το Θεό μας να κοιτάμε. Γιατί αυτός είναι η μάνα και ο πατέρας. Αλλά μου είπε, συγκεκριμένα παιδί μου, το λέω αυτό, ο καθένας να με πει πλανεμένο, ξέρω πλανεμένος είμαι. Ένας ερωτευμένος είναι πάντα πλανεμένος. Να ξέρεις, δεν μας ζητάει απλή αγάπη, έρωτα μας ζητάει ο Θεός. Μετά το Άγιο Πνεύματος, παιδί μου, θα ξεκινήσουν όλα. Μετά το Άγιο Πνεύματος και πριν τον χρωμό της γιορτής, της πέθυμης γιορτής της Βασίλισσάς μου, της Παναγίας, θα αρχίσουν όλα. Τώρα, παιδί μου, έξερα, ναι, για αυτά... Ευλογία σας, Πάτερ, θα τα ξαναπούμε. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω πραγματικά. Άσε καλά, θα σε ευλογεί. Και να το γίνει τον κόσμο και το φωτίζει, παιδί μου, να το φωτίζει τον κόσμο. Να καταλάβουν τι πάνε να κάνουν. Δεν βάζουν παιδί με εμβόλιο μέσα του. Δηλητήριο βάζουν που θα του σκοτώσει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, παιδί. Γεια σας.